Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία την ομάδα της Καλλιθέας και ιδιαίτερα την αστυνομία της Καστοριάς που μας βοήθησε να φτάσουμε εγκαίρως στο γήπεδο. Για το παιχνίδι δεν έχω να πω πάρα πολλά. Ήταν ένα παιχνίδι αδιάφορο για τις δύο ομάδες. Σχεδόν μάλλον αδιάφορο. Για την ομάδα της Καλλιθέας πιστεύω ότι το κίνητρό της ήταν μπροστά στους φιλάθλους της να κάνει μια τελευταία νίκη, μια καλή εμφάνιση. Και για μας το ίδιο πράγμα, να κλείσουμε το πρωτάθλημα, μια καλή εμφάνιση, παρόλη την πικρία που έχουμε. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι, ανοιχτό, με αρκετές φάσεις. Πιστεύω ότι το ευχαριστήθηκαν όλοι οι φιλάθλοι που ήταν στο γήπεδο. Έδωσε ευκαιρία στον προπονητή να βάλει μικρά παιδιά από ό,τι είδα. Το ίδιο χρησιμοποίησαμε και εμείς, τρία παιδιά κάτω από 17 χρονών. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγχαρητήρια πάλι στην ομάδα της Καλλιθέας και εύχομαι να είναι περαστικά στα τοπικά και να είναι ξανά πάλι σε εθνική κατηγορία και να ξαναβρεθούμε. Θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που έμειναν στη Λευκήμη τελικά αυτόν τον τελευταίο μήνα. Εκπροσώπησαν επάξια τη Λευκήμη, τις ιδέες και τις αξίες της ομάδας αυτής. Θα μπορούσαμε φυσικά να είχαμε πολύ διαφορετικό πρόσωπο όλη τη χρονιά, όμως τα προβλήματα δεν μας άφησαν. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία τους και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Χάσαμε τους 3 βαθμούς από την ομάδα της Λευκήμης. Η Λευκήμη ήταν πιο τυχερή σε 2 φάσεις, με ένα στημένο και μία αντεπίδυση στο δεύτερο ημίχρονο. Πήρε το παιχνίδι, πήρε τους 3 βαθμούς. Φάνηκε έκδηλα σήμερα η απογοήτευση που νιώθουμε για τον κόπο ολόκληρης της χρονιάς. Παρ' όλα αυτά, κατά διαστήματα μπορέσαμε και παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, με καλή κυκλοφορία, αλλά δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο τελείωμα των φάσεων και πολύ περισσότερο στον γκολ που επιθυμούσαμε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην μεγάλη προσπάθεια που κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου όλα τα παιδιά που σε αυτό το μεγάλο ταξίδι στην ΓΑΜΑ Εθνική δώσαν όλη την ψυχή τους. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο μήνα τον Φεβράριο με πάρα πολλά προβλήματα. Όσοι ήταν κοντά στην ομάδα τα ξέρουν πολύ καλά. Η ομάδα αυτή έδειξε ότι έχει ψυχή, έδειξε ότι είναι μια οικογένεια και μπόρεσε να σταθεί και φάνηκε αυτό στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τέλος, ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο της Καλλιθέας που στάθηκε δίπλα μας μέχρι το τελευταίο παιχνίδι στην προσπάθεια που κάναμε. Και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλό Πάσχα. Ναι, έχουμε έναν ακόμα στόχο. Είναι ο τελικός κυπέλλου την ερχόμενη Κυριακή. Θα δουλέψουμε όλη αυτή την εβδομάδα να είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που είναι γιορτή του ποδοσφαίρου για να ευχαριστηθούν όλοι το θέμα ανάμεσα στις δύο ομάδες της φιναλής του κυπέλλου. Και ένα τελευταίο. Έχει μια αφήνεια, ας πούμε, ότι υπάρχει μια περίπτωση, ένα ενδεχόμενο το να μπορέσει τελικά η ομάδα της Καλλιθέας να παραμείνει στην νέα εθνική, δέλτα εθνική, ας πούμε, κατηγορία, αν υπάρξει τελικά μια διάθεση. Ναι. Αν γνωρίζουμε κάτι... Ακούγονται πολλά. Ήδη βγήκαν επίσημα προς τα έξω κάποια πράγματα για την αναδιάρθρωση. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις μετά το Πάσχα. Αυτά που ακούγονται, μακάρι να βγουν αληθινά, ώστε να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Αλλά όπως είπα και στους παίκτες μου, δεν έχουμε εμείς κάτι να κάνουμε. Όταν σχεδιάζει ο άνθρωπος, τους είπα χαρακτηριστικά, ο Θεός γελάει. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια και θα είναι αποδεκτό από όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, η ομάδα προσπάθησε να πάρει το παιχνίδι σε όλο τον αγώνα και στα 90 λεπτά τρέξαμε. Στην αρχή δεν μπήκαμε καλά, δεχτήκαμε το πρώτο γκολ πάλι αποστημένο. Μετά προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε, δεν έγινε αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε στο δεύτερο πάλι πιο δυνατά. Φάγαμε και δεύτερο γκολ. Δεν σταματήσαμε, προσπαθήσαμε έστω να βάλουμε ένα γκολ για τους φιλάθλους ή να παίρνουμε ακόμα και την ισοπαλία. Δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, και η ομάδα της Λευκήμης ήταν καλή και δίκαια πιστεύω κέρδισε.